ήταν η στιγμή. Όχι, 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 όχι. Ηρεμία. Ηρεμία. Δεν χρειάζεται να πιέζομαι. Δεν μας τα λες καλά, Αλέξη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εσύ ήσουν ακάθετος στο θέμα του γάμου. Χρυσός έκανα για να ξεμπλέξεις. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Από πότε? Μέχρι χθες ήσουν έτοιμος να παντρευτείς τη Μαρκέλα. Και άσε τώρα τα φούμαρα που πουλάγες στη Μαρία περί ακύρωσης του γάμου και τέτοια. Το σκέφτηκα. Δεν μπορώ να παντρευτώ. Καλά. Μπορείς να μου πεις τι έγινε χθες. Τους παρακολούθησες? Ναι. Εδώ ήταν στο Ελρόστρο. Όλα καλή της και φυλάκια τα πιτσουνάκια. Μες στον έρωτα ήτανε. Τι φυλάκια, παιδί μου, κανονικά? Καλά, όχι κανονικά. Δεν το κάνανε κιόλας, αλλά εντάξει, ήτανε. Στο μάγουλο. Μες στο συνέστημα όμως. Πολύ συνέστημα, Δημήτρη. Πες μου τώρα ότι έκανες και σκηνή. Δεν έκανα εδώ. Μόλις την άφησα έξω από το σπίτι της. Έλα, ρε Αλέξη. Έλεος, ρε παιδί μου, ντροπή. Ντροπή να γίνεσαι ρεζίλη δημοσίως για χάρη της Μαρίας. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, πες μου τι έκανες ακριβώς. Της μίλησα έξω από τα δόντια. Δεν μπορεί να με κοροϊδεύει εμένα. Με όλα αυτά που έχουμε περάσει. Καλά, μην το συζητάς. Εσύ κοντζάμ αλκοολικός πήγες να γίνεις για να μπορείς να φιλιάσεις μαζί της. Τσάμπα το χαλάσαμε το σηκώτη. Ρε, μιλάω σοβαρά, ρε. Με κοροϊδεύει, με έχει γραμμένο κανονικά. Ακόμα και την ώρα που τους έπιασα στα πράσα με τον Νικόλα, ούτε να. Το όνομά του δεν θέλω να πω. Μου πω την απλώ φίλη. Καλά τώρα, μην το συζητάς. Φιλία μεταξύ αντρών και γυναικών δεν υπάρχει. Εγώ το λέω πρώτος. Ποια φιλία, παιδί μου? Εδώ, με το που βγει ο Νικόλας με άλλη, η Μαρία έπαθε ταράκουλο. Παρεπιπτόντως, πρέπει να σε ενημερώσω ότι η ξανθόψηρα με την οποία βγήκε ο Νικόλας είναι όντως η Λίλιαν. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τι πλάκα σου κάνω? Ο τύπος μας έχει φάει όλες τις γυναίκες. Έτσι εξηγείται που η Μαρία θύμωσε τόσο πολύ. Γι' αυτό η Λίλιαν δεν την έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί τόσο καιρό. Βέβαια, η ίδια υποστηρίζει ότι την είπε επειδή ο λεγάμενος πλήρωσε με τα λεφτά της Τεραμόντα. Ωραίος ο νέος, γκομενίζει με τα λεφτουδάκια σου. Και μου κλέβει και το κορίτσι. Συγγνώμη, πώς το πες αυτό? Χριστίνα, πάω μια βόλτα. Βόλτα? Ναι, 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 δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ, έχω αυτά στα όρια μου. Τι συμβαίνει, Μαράκι, θες να έρθω μαζί σου, είσαι καλά? Ναι, όχι, ναι, όχι. Δεν... Τίποτα, τίποτα, μην ανησυχείς. Μια αναφορά είναι που πρέπει να τελειώσω και με έχει γονατίσει. Έλα, βρε Μαράκι, και ανησύχησα. Στο διάβολο να πάει και η αναφορά. Εσύ να είσαι καλά. Το ξέρω. Δεν θα αργήσω όμως, θα πάω να περπατήσω να πάρω λίγο αέρα, εντάξει? Μην ανησυχείς, θα παίρνω εγώ τις κλήσεις σου. Πήγαινε να ξαλαμπικάρεις τώρα, παιδάκι μου. Πάω. Το κορίτσι σου. Φαντάζομαι ότι ηρωνικά το λες αυτό, έτσι? Ναι, φυσικά. Δεν μπορώ να το λέω ούτε αυτό, ακόμα και ηρωνικά. Χθες ούτε να τη φιλήσω δεν ήθελε. Τέλεια. Και εσύ πας και ακυρώνεις το γάμο για χάρη της. Δεν το κάνω για χάρη της. Σου είπα, για μένα το κάνω. Κάτσε ρε αγόρι. Καταλαβαίνεις ότι εσύ είσαι το θύμα της κατάστασης, ε? Πήγες για μαλλί και βγήκες κουρεμένος. Αν δεν είχες τη φαϊνή ιδέα να πουλήσω έρωτα στη Μαρία, δεν θα πάει πουθενά. Α, όλα κι όλα. Όλα κι όλα. Εγώ ποτέ δεν σου είπα να χάσεις το μυαλό σου. Και ποτέ δεν σου είπα να σταματήσεις να κάνεις έρωτα με τη Μαρκέλα. Δεν έχω χάσει το μυαλό μου. Ίσως για πρώτη φορά να σκέφτομαι τόσο καθαρά. Καθαρά? Αλέξη, το έχεις χάσει τελείως, έτσι. Δεν σε αναγνωρίζω. Η Μαρία σε σέρνει από τη μύτη. Την πηγαίνει σε μέρη που θα πήγαινε με τη Μαρκέλα. Κάνει κοινέ ζηλοτυπία στου δρόμου επειδή σου έκανε νερά. Και για να μην συζητήσουμε για το γάμο που θε να ακυρώσει, έτσι. Δηλαδή, εσύ θα παντρευόσουν μια γυναίκα την οποία δεν αγαπά. Θυμάσαι πόσο πιέστηκε με την εγκυμοσύνη τη Λίλιαν? Πώ δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, αυτό ήταν μια άλλη περίπτωση. Εσύ με τη Μαρκέλα είσαστε τόσα χρόνια μαζί. Την αγαπά. Δεν την αγαπάω πια, Δημήτρη. Τι? Αυτό που σου είπα, δεν την αγαπάω πια. Δεν το πιστεύω ότι θα σε χάσω. Ξέρω, δεν ήμασταν ποτέ ζευγάρι. Αλλά σημαίνεις πολλά για μένα, βρε Μαρά. Μη στενοχωριέσαι. Θα είμαι για πάντα κοντά σου. Θα σε στοιχιώσω. Αν είναι στο χέρι σου, προτιμώ όχι. Σκιάζομαι. Ξέρεις, Ηλία, αυτές τις μέρες σκέφτηκα πάρα πολύ. Έχεις αλλάξει, ορίμασες. I know. Γι' αυτό σε φώναξα, Ηλία. Κοντά μου. Θέλω να με βοηθήσεις να γεμίσω τις τελευταίες μου μέρες. Να δώσω χαρά στον κόσμο. Θες να πάμε να δώσουμε παιχνίδια σε παιδάκια φτωχά? Όχι. Θέλω να με συνοδεύσεις σε ένα γάμο. Τι?
Σε θέλω για καβαλιέρο μου, Ηλία. Παντρεύεται η αδελφή μου με τον καλό της. Και καταλαβαίνεις, θα είναι όλη κρέμ ντε λα κρέμ της Αθήνας εκεί. Α, ναι. Ναι, εγώ η ίδια έχω οργανώσει το γάμο. Τι μου λες, στην κατάστασή σου, με τον κομπρεσέρ της Μεσογείου να σου τρυπάει τα μηνύγκια. Καλά, Ηλία. Καλά, δεν το πιστεύω. Πώς έχουν βελτιωθεί έτσι τα ελληνικά σου. Έλα, άστα αυτό τώρα, πες μου για το γάμο. It's very exciting, isn't it? Λοιπόν, κοίταξε, εγώ αρχικά είχα σκεφτεί να φέρω κοζάκους νάνους χορευτές για το γάμο, αλλά ο γαμπρός μου είναι τρε μπανάλ και να βάγισε το πλάνο. Ναι. Δυστυχώς. Αλλά βρήκα στη Βόρεια Αυστραλία μια καταπληκτική φυλή Aboriginals. Τι είναι αυτή, ρε Λόνορα? Οι τοπικοί ηθαγενείς. Σούπερ παιδιά. Καλά, θα βαφτούν άσπροι για να ανασωρτεί με τον ηφικό και θα χορέψουν ένα τελετουργικό νούμερο για τη γονιμότητα. Θα είναι ένα πολύ υγιεινό θέαμα με κοσμικές δονήσεις και ζωογόνα ενέργεια. Θα χορέψεις και εσύ μαζί τους? Αχ, δεν ξέρω, Ηλία. Ξέρεις, έχω κάνει πάρα πολλές πρόβες, αλλά δεν νιώθω ακόμη έτοιμη. Άμα θες, μπορούμε να προπονηθούμε μαζί. Είναι πολύ σεξουαλικός χορός. Κατάλαβα. Κοίταξε, Λεωνόρα. Δεν μπορώ να σε συνοδεύσω στο κάνω. Πώς γίνεται αυτό, ρε εσύ, Αλέξη? Εσύ για χάρη της Μαρκέλας είχες αποφασίσει να βάλεις κουλούρα στο λαιμό. Τι σου έκανε δηλαδή και την ξεαγάπησες? Τίποτα δεν μου έκανε, απλώς... Και την αγαπάω, ρε παιδί μου, δεν σταμάτησα μέσα σε μία μέρα, τη μοιάζομαι. Απλώς δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της, το καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει πάθος, δεν θέλω ούτε να την αγγίξω. Έχεις προσέξει ότι όλα αυτά άρχισες να τα λες από τότε που το έκανες με τη Μαρία? Γιατί τι έκανα? Αυτό, ρε παιδί μου. Ποιο? Τη νύχτα τρόμου! Γιατί ξαναπείς έτσι? Τέλος πάντων, όπως και να την πω. Να σου πω, νομίζω ότι σε πνίγουν οι ενοχές. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να σε δει ένας ψυχίατρος. Λοιπόν, άκουσε με. Χθες το βράδυ πήγα σπίτι. Κοίτα τη Μαρκέλα σε ένα πυρετό ενθουσιασμού για το γάμο. Ευχαριστήρια, προσκλήσεις, εισιτήρια της Μαλδίβες. Ξέρεις ότι θα ξεχάσει τελείως ότι θα πάμε ταξίδι του μέλητος? Όντως, ούτε καν το είχες αναφέρει. Αυτό σου λέω. Η ιδέα το να περάσω τη ζωή μου με τη Μαρκέλα με αφήνει παγερά διάφορο. Και δεν είναι ότι δεν. Δεν είναι ότι αγχώνομαι, ότι είναι ο πανικός της τελευταίας στιγμής. Απλώς δεν θέλω. Εσύ, Αλέξη, γιατί δεν το παραδέχεις αν τελειώνουμε? Η Μαρία δεν είναι ο λόγος. Ακόμα και να μην υπήρχε η Μαρία, θα ήταν λάθος να παντρευτώ τη Μαρκέλα. Είχες πάντα δίκιο. Δεν θα ήμουν ποτέ ευτυχισμένος κοντά της. Η Μαρία όμως υπάρχει. Υπάρχει και σε επηρεάζει. Αλέξη, δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις αλλάξει, δεν είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος. Ναι, ρε, εσύ τώρα σταμάτα. Λοιπόν, περίμενε δύο λεπτά να σε ρωτήσω κάτι. Αν ερχόταν η Μαρία πέρσι και σου την έπεφτε, χωρίς να υπάρχει ανώτερα βία, θα πήγαινες μαζί της? Όχι. Εντάξει, πριν ένα χρόνο τη θεωρούσα αποθετική. Ωραία. Θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Και θέλω να μου απαντήσεις απολύτως ειλικρινά. Όπως είσαι τώρα. Όπως είσαι τώρα ακριβώς. Αν ερχόταν πάλι η Μαρία και σου την έπεφτε, θα πήγαινες μαζί της? Χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και όλα αυτά. Όχι. Δεν θα έβγαινα μαζί της. Αν δεν υπήρχε εταιρεία, δεν θα έβγαινα μαζί της. Μάλιστα. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι δεν είσαι ερωτευμένος με τη Μαρία. Με κοιτάς στα μάτια και μου λες αυτό το πράγμα. Ναι, αλήθεια σου λέω. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένος. Αν είναι δυνατόν.
Okay. Αφού το λες εσύ. Γιατί αφού είμαι καλή, πιάνω όλα τα μήλα. Δεν με νοιάζει, είσαι σκυμωμούρα. Είσαι γυαλάκια, είσαι γυαλάκια, είσαι γυαλάκια. Να είμαστε δική σου ομάδα. Όχι, ούτε εμείς θέλουμε άσχημους στην ομάδα μας. Δεν σε παίζουμε, δεν σε παίζουμε. Βοήθεια θα μας φάει, το τέρας η Δανάη. Βοήθεια θα μας φάει, το τέρας η Δανάη. Βοήθεια θα μας φάει, το τέρας η Δανάη. Στο πλαστικό να πάει, η άσχημη Δανάη. Στο πλαστικό να πάει, η άσχημη Δανάη. Δεν τρέπεστε λίγο, παιδιά. Αχ, παιδιά, αυτή είναι ακόμα πιο άσχημη. Είσαι αδελφή της Δανάης. Αδελφό σας, ποιος είναι, ο Κασιμόδος. Μην τις ακούς, Δανάη μου. Δεν το ακούσες. Οκ. Αν όντως δεν έχεις συστήματα για τη Μαρία... Σου είπα, δεν έχω. Πολύ ωραία. Άρα δεν χρειάζεται να προβληματιζόμαστε για τη Μαρία. Ο Θεός να βοηθήσει, να μαγειρέψει αυτά τα νούμερα, να πέσουμε στα μαλακά όταν αποφασίσεις ότι ο γάμος δεν θα γίνει. Γιατί ποιος είδε τη Μαρκέλα και δεν τη φοβήθηκε. Καλά σου το αυτό. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Για να σου πω, τίποτα καρτούλες, δωράκια στη Μαρία μετά τα χθεσινά έδωσες. Όχι. Δεν κατάλαβα. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν θα τα λέμε πάλι. Τέρμα οι κάρτες. Τι? Δεν τις ξαναδίνω κάρτα. Δεν κατάλαβα γιατί. Γιατί έτσι. Και δεν θέλω να το συζητήσουμε. Είναι δικό μου θέμα και αυτό. Άλλωστε πάει καιρός που σε έχω απολύσει από Σύρανο. Βέβαια. Η έμπνευσή σου τον τελευταίο καιρό για τη Μαρία καλπάζει. Γιατί άραγε. Γιατί έτσι. Γιατί ξέρω καλύτερα από σένα και θεωρώ ότι αυτές οι βλακίες που γράφεις, τι χαλάνε. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω. Να κρατήσεις αντίγραφα από αυτά τα αριστουργήματα που γράφεις. Ποιος ξέρει, αδερφέ, μπορεί να θελήσεις να εκδώσεις ένα βιβλίο. Ποιήματα για σχημούλες. Διασάρικος τίτλος. Όχι, Δημήτρη, να το προλογίσεις εσύ. Έχεις τίποτα άλλο. Ναι, κάτι τελευταίο. Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου, έτσι. Ο Θεός μαζί σου. Γιατί έτσι όπως τα έχεις κάνει, μόνο ο Θεός μπορεί να σε βοηθήσει. Ελία, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να μου πεις όχι. Έχω τους λόγους μου, ρε Λεωνόρα. Ναι, αλλά δεν έχεις καρδιά, Ελία. Με βλέπεις εδώ που ψυχοραγώ στο ανάκλυντρο του πόνου και αρνείσαι στεγνά την τελευταία μου επιθυμία. Μην το λες αυτό. Το δράμα σου με συγκινεί πολύ. Αλλά καταλαβαίνε, τι θα πει η γυναίκα μου να σε συνοδεύσει στο γάμο. Η γυναίκα σου. Ναι, η γυναίκα μου. Το στεφάνι μου. Κορώνα στο κεφάλι μου. Παντρεύτηκες. Πότε καλέ, δεν το διάβασες τα κοσμικά. Ναι, είπαμε να το κρατήσουμε σε κλειστό κύκλο. Mm. Και ποια είναι αυτή που σε πήρε μακριά μου. Η γυναίκα μου. Ναι. Τη λένε Ιωάννα. Mm. Είναι όμορφη, καλή, έξυπνη, δουλευταρού. Και μου έχει χαρίσει και δύο παιδιά. Δύο παιδιά. Α, δεν παίζω. Πότε πρόλαβε. Δίδυμα, μια και έξω. Καλέ, δεν το πιστεύω. Ο Ελία παντρεμένος με δύο παιδιά. Για μένα αυτό είναι το νόημα της ζωής. Πάντα ήθελα να φτιάξω οικογένεια. Και επειδή η ζωή είναι μικρή. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό όμως είναι σχετικό. Καθένας θέλει κάτι άλλο στη ζωή του. Εσύ θες να πας στο γάμο, ας πούμε. Θα βρεις κάποιον να σε συνοδεύσει, είμαι σίγουρος. Δεν το πιστεύω ότι τον κάλεσες στο σπίτι σου. Καλύτερα σπίτι μου παρά να γίνουμε ρεζίλοι στα μαγαζιά που με ξέρουνε. Σκεπτόμουν να πηγαίναμε στο Λασιτέ. Αλλά τόσα λεφτά πλήρωσε ο Κακομοίρης χθες στο Λενουάρ. Να μην ξοδεύετε πάλι στο καπάκι. Πόσο τον σκέφτεσαι. Γι' αυτό λοιπόν του είπα να έρθει σπίτι μου και να ανοίξουμε ένα μπουκάλι κρασί. Μαρκελά, δεν θα το πιστέψεις, αλλά δεν μπορούσε να ανοίξει ούτε το μπουκάλι. Σκέτη γοητεία. Δεν τον λυπάς το ατομάκι, ρε Λίλιαν. Γιατί να τον λυπάμαι. Πετάει στα σύννεφα από τη χαρά του και αυτό χάρη σε μένα. Μάλιστα. Οπότε, τι κάνατε. Ήπιατε κρασί. Έμαθε να χρησιμοποιεί το τριμπουσόν. Μήπως είχε κι άλλο το πρόγραμμα. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο τόνος της φωνής σου, Μαρκέλα. Επειδή λέω αλήθειες, γι' αυτό. Για πες, Λίλι, τι άλλο το κεράσει το παιδάκι. For the record, θα σου πω, Μαρκέλα, ότι ο Νικόλας δεν νιώθει τίποτα για τη Μαρία.
Δεν θεωρεί ότι την προδίδει όταν είναι μαζί μου. Άλλο σε ρώτησα εγώ. Κάνετε τίποτα? Κατάλαβα. Για να διστάζεις να μου απαντήσεις, φαντάζομαι πως ναι. Να μην φαντάζεσαι τίποτα. Ένα φυλάκι έπεσε μόνο. Τον φίλησες? Κανονικά, με γλώσσα? Ναι, ρε Μαρκέλα, όσο αύγαλτος και αν είναι, δεν πάει και στην πρώτη γυμνασίου, ηρέμησε. Δεν το πιστεύω. Κοίτα να δεις που θα του κάτσει το τέλος. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Άστε, το παραδέχεσαι. Το κάνεις μόνο και μόνο για να σώσεις τα μάξι. Πώς μπορείς, ρε Λίλιαν? Σ' αρέσει? Ναι, το παγωτόφι στην Κίνα είναι αγαπημένο μου γεύση. Και εμένα! Μαρία, είσαι μεγάλη, πας σχολείο. Α, όχι, τα έχω τελειώσει το σχολείο. Πας περί πανεπιστημίου. Και το πανεπιστημίο έχω τελειώσει. Τώρα δουλεύω σε μια μεγάλη εταιρεία που φτιάχνει ρούχα. Σ' άρεσε το σχολείο? Για να είμαι ειλικρινής, και ναι και όχι. Εμένα μόνο όχι. Όχι. Τα παιδάκια που σου μιλούσαν πριν άσχημα. Ήταν από το σχολείο σου, έτσι δεν είναι? Είναι μερικά. Με κοροϊδεύουν συνέχεια. Δεν είναι όλα έτσι όμως. Τα άλλα παιδάκια φοβούνται με τα κοροϊδεύουν και αυτά. Γι' αυτό δεν με κάνουν τόσα παρέα. Τότε ξέρεις τι θα κάνεις. Θα πας εσύ στο διάλειμμα και θα τους ζητήσεις να παίξετε. Θα δεις, θα γίνετε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και μετά δεν θα νοιάζει που θα το κοροϊδεύουν τα άλλα παιδάκια. Δεν ξέρω. Φοβάμαι. Φοβάμαι θα με κοροϊδέψουν κι άλλο. Αχ, Δανάη μου. Να ξέρεις ότι αυτά φοβούνται πιο πολύ από σένα. Είναι τόσο φοβισμένα που για να διώξουν το φόβο τους θέλουν να σε κάνουν εσένα να νιώσεις άσχημα. Δεν είναι καλά παιδιά. Θα γίνουν αν καταλάβουν το λάθος τους. Και τότε εσύ θα τα συγχωρέσεις. Γιατί εσύ ξέρεις πιο πολλά. Και εσύ πού να ξέρεις όλα αυτά? Εγώ, ε? Αχ, Θανάη. Εμένα ξέρεις πως με φωνάζανε στο σχολείο? Μαρία η άσχημη. Οκ, Μαρκέλα, αν θέλεις να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου και τον αυτοσεβασμό μου, δώσ' μου εσύ λεφτά να πάρω πίσω το αμάξι. Και στο υπόσχομαι, θα στα ξεπληρώσω. Μακάρι να είχα να σου δώσω, αλλά ξέρεις πόσα έξοδα έχω αυτόν τον καιρό. Ποιος νομίζει ότι θα πληρώσει την ύφη? Η ίδια η ύφη. Καλά, δεν θα σε λυπηθώ κιόλας. Μακάρι να είχα κι εγώ τέτοια έξοδα. Αν είχες πουλήσει το αμάξι σου αντί να μου πουλάς μου τόσο καιρό, δεν θα είχες τόσα προβλήματα, ούτε θα χρειάζονταν να κυνηγάς τον κόμενο της Μαρίας. Παιδί μου, αυτός με κυνηγάει, δεν τον κυνηγάω εγώ. Άσε μας, ρε Λίλιαν, αφού εσύ συνέχεια τον παίρνεις τηλέφωνο. Επειδή είναι ντροπαλός, τον διευκολύνει. Φρόντισα να το διευκολύνεις κι αλλού. Μαρκέλα, θα στο ξαναπώ. Δεν μ' αρέσει ο τόνος της φωνής σου. Άλλαξε συχνότητα τότε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω να πάρω τους γονείς του Αλέξη από το αεροδρόμιο. Αϊ, βέβαια. Μην κουνήσει ο Πασάς το δαχτυλάκι του. Μαρκέλα, το έχεις καταλάβει ότι παντρεύεσαι μόνη σου? Είναι πνιγμένος, Λίλιαν. Δεν μπορώ να τον απασχολώ με λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες? Ο γάμος του, οι γονείς του. Όλα λεπτομέρειες. Ήμουνα κι εγώ σαν κι εσένα. Δηλαδή σε κοροϊδεύουν το παιδάκι στο σχολείο? Μόνο στο σχολείο. Παντού. Αλλά εγώ δεν επηρεαζόμουν από αυτούς. Επηρεαζόμουν από τους άλλους. Ποιους? Τους γονείς μου, τους δασκάλους μου, τον καλύτερο μου φίλο. Αυτοί μόνο καλά μου λέγανε. Δεν μπορεί να λέγανε όλοι ψέματα. Ναι, όμως εγώ δεν έχω καλύτερο φίλο. Θα κάνεις, θα δεις. Αρκεί να χαμογελάς και να είσαι ο εαυτός. Να είσαι η Δανάη. Υπάρχει άλλη Δανάη στον κόσμο? Υπάρχει μία, στην πέμπτη δημοτικού. Ναι, αλλά η Δανάη που έχω μπροστά μου είναι μία και μοναδική. Και όποιος τη γνωρίζει θα είναι πάρα πολύ τυχερός. Δανάη μου, είσαι πολύ μα πολύ όμορφο κορίτσι. Μόνο εσύ το λες αυτό. Μόνο εγώ ξέρω. Πίστεψε με, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά θα δεις, ας το πούνε κι άλλοι. Αρκεί να το πεις εσύ η ίδια στον εαυτό σου πρώτα. Να σου πω, είναι σαν το παγωτό φιστίκι. Δηλαδή? Έχει άσχημο χρώμα για παγωτό. Πράσινο, σαν μίξες. Αλλά είναι πιο άσχημο παγωτό για μένα. Έτσι ακριβώς είναι. Να σου πω. Λες να θυμώσεις με εμάς που σου πήρε παγωτό μες το χειμώνα? Μπα, δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς δεν κρυώνω και θα φάω όλο μου το φαγητό το μεσημέρι. Μπράβο. Πρέπει να πηγαίνουμε όμως τώρα γιατί θα αργήσεις. Μένεις εδώ κοντά? Έλα, πάμε. Σκασμός, μακλάνες! Σκασμός! Δεν ακούω τίποτα, διαλυθείτε! Και γιατί δηλαδή να το βάλει η ειρήνη τον ηφικό, κύριε Κρίστο? Γιατί έτσι είπα. Και ο λόγος μου είναι νόμος εδώ μέσα. Ναι, αλλά αυτό είναι αδικία. Ναι, είναι αδικία. Πάρε πέντε. Ναι. Πώς τολμάς και με αμφισβητήσεις και τον ημιθρόξυλο? Αλλά η ειρήνη είναι καινούρια.
Γιατί να μην το βάλει μία από εμάς. Από εσάς, από εσάς όλους. Ναι, από εσάς, τις παλιές. Που έχετε αφήσει ιστορία στο παγκόσμιο μόντελινγκ. Μωρή, τι μας λες. Και στο κάτω-κάτω εσένα, μωρή, τι σε κόφτη. Εσύ θα το φορούσες. Ναι. Νέκρα, η Μόνικα θα το φορούσε. Και δεν τη βλέπω να διαδηλώνει. Μην ανησυχείς, θα απεργήσω, μην με βλέπεις έτσι. Δεν πιστεύω. Με τυχόν και μου κάνετε καμιά απεργία πείνας τελευταία στιγμή και μου κλατάρετε όπως η Αλίκη στην περασμένη κολεξιόν. Εμείς καλά είμαστε. Τη Λουκία δεν τη λυπάσαι. Δεν έχει ανάγκη η Λουκία. Η Λουκία είναι τον γκανιάν μου. Έτσι δεν είναι Λουκία. Η νεκροψία θα δείξει. Έλα, αγάπη μου, έλα, καλά, καλά. Λοιπόν, έλα εδώ να μαζέψουμε λίγο τον ντεκολτέ, γιατί η Ειρήνη δεν έχει τα κάλλη της Μόνικας. Και τον ηφικό. Πότε θα προλάβω, Κρίστο? Θα προλάβεις, αγάπη μου. Θα μείνεις εδώ το βράδυ μέχρι να τελειώσεις. Αχ, και σπίτι μου πότε θα πάω? Ξέρεις από πότε έχω να κοιμηθώ? Δεν πειράζει, αγάπη μου. Όλοι θα κοιμηθούμε όταν πεθάνετε. Μπορείς να πηγαίνεις, Ελία. Μη σε στερώ και από την οικογένειά σου. Να σε αφήσω και εσένα να απαυθείς την κατάσταση που είσαι. Mm. Ναι. Χρειάζομαι να απαυθεί. Και παγωτό σοκολάτα μετά από τέτοια απόρριψη. Και τι ώρα είναι ο γάμος, είπαμε? Στις 8. Μα γιατί με ρωτάς? Εσύ είσαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Και εσύ ετοιμοθάνατη. Ελία, με κοροϊδεύεις. Γιατί εσύ τι κάνεις? Εγώ... Πάσχω από καμελίαση. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ρε Λεωνόρα? Αφού σε είδα, μόλις άρχισε να μιλάς για το γάμο, ξαναβρήκες το χρώμα σου. Αχρίστη πούδρε μου δώσει η Μαρκέλα. Θαύμα! Έγινε θαύμα! Ελία, με ζωντάνεψε το φιλί σου. Είμαι η Χιονάτη και είσαι ο Αλβανός μου πρίγκιπας. Με έχεις φλωμώσει στο ψέμα, ας τα ψόφια. Ενώ εσύ... How dare you, Ελία! Να μου πεις τέτοιο ψέμα, δεν ντράπηκες ότι παντρεύτηκες. Έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Μπα, σου περισσεύουνε τώρα. Νόμιζα ότι σήμερα είναι μόνο 3 μήνες. Γιατί τέτοιο θέατρο, ρε Λεωνόρα? Δεν είχες τι να κάνεις και είπες να με δουλέψεις? Μουα! Ναι! Εγώ απλώς ήθελα να σε δω. Ήθελα να είσαι ο καβαλιέρος μου στο γάμο της αδελφής μου. Και νόμιζα ότι μου είχες θυμώσει και δεν ήθελες να με δεις ούτε ζωγραφιστή. Ενώ η ετοιμοθάνατη αλλάζει το πράγμα, Εντάξει. Δεν είπα και κανένα τόσο χοντρό ψέμα. Πονάει ο λαιμός μου λίγο σήμερα. Και τα γόνατά μου τρέμουν και η καρδιά μου χτυπά σε τρελή. Μήπως επειδή θα σε φιλήσω? Πριγκιπά μου, γιατρέψέ με. Ήρθες. Συγγνώμη που έλειψα. Συνέβη κάτι? Άκουσα τη Χριστίνα ότι δεν αισθανόσουν καλά και... Όχι, 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 όχι. Ήθελα να πάρω λίγο αέρα και πήγα να περπατήσω. Και καλά έκανες. Ζητώ συγγνώμη που σε πίεσα τόσο πολύ αυτόν τον καιρό. Μην το συζητάς. Τη δουλειά σου κάνεις. Εκτός από τη δουλειά μου, θέλω να ξέρεις ότι λυπάμαι που άκουσες αυτή τη συζήτηση. Τη Μαρκέλα να λέει για το σπίτι. Α, καλορίζικα. Εντάξει, απλώς υπογράψαμε ένα συμβόλαιο και δώσαμε μια εγγύηση. Α, απλώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνω σε αυτό το σπίτι. Κρίμα όμως, Αλέξη. Κρίμα δεν είναι να χάσει τα λεφτά της εγγύησης? Δηλαδή, θέλω να πω, αν τύχει και ακυρώσεις το γάμο... Είσαι μαζί μου έτσι, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να καταλάβει τίποτα η Μαρκέλα πριν το συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να δίνεις εξηγήσεις. Χρειάζεται και παραχρειάζεται. Γιατί πληγώνω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Και αυτός είσαι εσύ, το καταλαβαίνεις. Εσύ. Είχα ανάγκη να σου γράψω κάποια πράγματα και... Ορίστε. Διαβάσε εδώ. Μπα, τελείωσαν οι καρτούλες. Όχι άλλες κάρτες. Σε παρακαλώ, διάβασε το. Τώρα. Μπροστά μου.
Μαρία, πιο δύσκολη και συνάμα η πιο εύκολη απόφαση της ζωής μου ήταν να συνειδητοποιήσω ότι η γυναίκα που είχα επιλέξει να με συντροφεύσει για το υπόλοιπο της ζωής μου δεν είναι η γυναίκα που αγαπώ. Δεν είναι η γυναίκα που μου άλλαξε τη ζωή. Αλλά τώρα το έχω αποφασίσει και νιώθω πιο ελεύθερος από ποτέ, που θα κυρώσω αυτό το γάμο. Μαρία, σε λίγες μέρες θα είμαι επιτέλους δικό σου. Δεν είμαι πια σίγουρος για τα συναισθήματά σου, αλλά εσύ μπορεί να είσαι σίγουρη για τα δικά μου. Θα παραμείνω δικό σου για πάντα. Αλέξης. Είσαι εντάξει? Ναι. Καταλαβαίνεις? Θα ακυρώσω το γάμο. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι, ούτε να τα παίρνεις τα σοβαρά. Ούτε τις προσκλήσεις, ούτε τη Μαρκέλα, ούτε... Κοίτα ποιον σου έφερα από το αεροδρόμιο. Αγόρι μου. Τι έγινε, το ρώτησες? Έτσι υποδέχεσαι τον άντρα σου? Ωραία σύζυγος. Καλά τώρα, να μην πιάσουμε κουβέντα για τα συζυγικά καθήκοντα, δεν σε συμφέρει. Δεν μου λες, τον είδες το Χαρίλο? Τον είδα. Και? Τι να σου πω, Ευλαμπία Δαγκωτό. Μήπως πρέπει να κανονίσουμε μια άλλη συνάντηση με την Αργυρό? Τι να την κάνει, για να την επεδώσει, αφού δεν τη θέλει. Κρίμα. Και είχα τόσα όνειρα για αυτούς. Τα όνειρα σε μαράνανε. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με το πεπρωμένο κετούλα. Ο Θεός ήθελε να τους μίξει. Ναι, καλά. Αν ήξερε ο Θεός πόσο στρίγκλε έχει γίνει η Ευλαμπία. Μπα, εγώ νόμιζα ότι είσαστε κολλητές. Καλά, παιδικές φίλες είμαστε, αλλά έχει αλλάξει πολύ. Δεν ξέρω, ίσως η πίκρες της ζωής, ο θάνατος του ανδρός της. Έχει σκληρύνει πολύ. Που ξέρεις, ο έρωτας μπορεί να τη μαλακώσει. Κατάλαβες, Αγγελικούλα μου. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Αμάν και αυτή η Ευλαμπία. Μας κάνει χαλάστρα και στις δύο. Πολύ ξεδιάντροποι. Μόλις τον είδε, τον λιγουρεύτηκε. Καλέ μόνο στριπτής που δεν του έκανε. Απάνω στο τραπέζι. Πω, τι να κάνει ο άνθρωπος. Λύγησε. Άντρες. Κρίμα πάντως. Φαινόταν καλή περίπτωση ο Χαρίλαος. Δεν έπρεπε εγώ να αφήσω την Γκέτη να με ξεσηκώσει. Πάει. Τέρμα πια για μένα τα προξενιά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βρεις άντρα από προξενιό. Στην ηλικία μας, Αγγελικούλα, είναι λίγο δύσκολο. Μην κοιτάτε εσείς, πηγαίνετε στα μπαρ, πίνετε, χορεύετε και όποιος σας την πέσει, του ορμάτε. Δεν συμβαίνει έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Πάντως, υπάρχει κάποιος που σε θέλει πολύ και δεν χρειάζεται να γίνεις μπαρόβια για να τον έχεις. Ποιον θες να μου προξενέψεις πάλι? Δεν πιστεύω κανένα διοικητή του Σωτήρη. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, γιατί εγώ με μπάτσο δεν βγαίνω έξω ούτε με χειροπέδες. Άλλον εννοώ. Ποιον? Τον Νικήτα. Σιγά το κελεπούρι. Καλέ, με αυτόν δεν τα βρήκα την πρώτη φορά. Θα τα βρω τώρα στα γεράματα. Ο πατέρας πήγε κατευθείαν στο σπίτι. Αλλά εγώ ήθελα να έρθω να δω το αγοράκι μου. Για να σε δω. Κουρασμένος μου φαίνεσαι, άυπνος. Εντάξει, είχαμε δύσκολες μέρες. Η επίδειξη, το συμβούλιο. Ο γάμος σας. Όσο γι' αυτό, είναι το μόνο που δεν τον έχει κουράσει. Για όλα εγώ τρέχω, Μαργαρίτα. Η αλήθεια είναι πως τα έχω φορτώσει όλα. Έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση, Μαρκέλα. Γι' αυτό και θα γίνει η τέλεια σύζυγος για σένα. Εμένα με συγχωρείτε. Θα πάω μέσα να σας αφήσω να τα πείτε. Καλώς ήλθατε, κυρία Μαντά, και χαιρετίσματα στο σύζυγό σας. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Κι εγώ που νόμιζα ότι θα φτιάχνει λίγο τόσο καιρό που εργάζεται σε οικομόδας. Έλα, Μαρκέλα. Η Μαρία, να αλλάξει. Αυτή είναι εκτός συναγωνισμού. Μόνο πιο άσχημη μπορεί να γίνει. Μαρκέλα, σε παρακαλώ. Μα, συγγνώμη, αλλά έχω λίγη δουλειά ακόμα. Εντάξει, αγοράκι μου. Θα πάω μια βόλτα με την ύφη μου. Θα τα πούμε μετά. Ο πατέρας σου θέλει να σου μιλήσει. Αναρωτιέται αν είναι όλα εντάξει για το συμβούλιο. Ναι, φυσικά. Όπως καταλαβαίνεις, παιδί μου, παίζονται πολλά σε αυτό το συμβούλιο. Η πορεία της εταιρείας, η προεδρία. Το ξέρω. Μαρκέλα, θα δείξει λίγη ακόμα κατανόηση. Έχω συνηθίσει πια, αγάπη μου. Πάμε, Μαργαρίτα. Mm-hmm. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια.
Μαρία, η μητέρα μου... Ξέρω. Άκουσα. Πότε θα έχεις τελειώσει την αναφορά? Απόψε το βράδυ. Ωραία, και θα είναι έτοιμη. Θα έχεις κάνει και την... Την επιπλέον επεξεργασία θα την κάνω αύριο. Αύριο? Αύριο θα είναι αργά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, Αλέξη. Είναι αδύνατο. Σε παρακαλώ. Δεν βλέπεις την κατάσταση. Χάνομαι, το καταλαβαίνεις. Έχω κάνω τα πάντα για σένα. Θα ακυρώσω το γάμο μου. Πες μου ότι θα με βοηθήσεις. Μάλιστα. Τώρα εξηγείται το γράμμα. Βέβαια, όλα έχουν την τιμή τους, κυρία Μαντά. Και η αναφορά μου αξίζει όσο μια υπόσχεση. Για πάντα δικός μου. Μαρία, πες μου ότι θα με βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Μπορείς να είσαι σίγουρος, Αλέξη. Όσο σίγουρη είμαι κι εγώ ότι θα είσαι για πάντα δικός μου. Ναι, νομίζεις ότι έχαψα τις ψευτιές σου. Γουρούνι.